Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 667. Από το κεφάλαιο ΞΥΒΙΤΑ και το εδάφιο 6. Σελίδα 667, κεφάλαιο ΞΥΒΙΤΑ και εδάφιο 6. «Επί των τυχών σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, ήτινες ποτέ δε θέλουσι σιωπά, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, έως σου συστήσει και έως σου κάνει την Ιερουσαλήμ ένεσιν εφόλης της γης. Ο Κύριος όμως επί την δεξιάν αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δε θέλω δώσει πλέον των σύτων σου τροφήν εις τους εχθρούς σου και οι του αλλογενούς δε θέλουσι ποιοι των ίνων σου δια των οποίων εμόχθησας. Και οι θερίζοντες θέλουσι τρώγει αυτών και ενή των Κύριων και οι τριγώντες θέλουσι πίνει αυτών εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε, περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε, επισκευάσατε την οδόν, εκρύψατε τους λίθους. Υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξεν έως των άκρων της γης. Είπατε προς την θυγατέραν της Σιών. Ιδού ο Σωτήρ σου έρχεται και ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και το έργον αυτού ενώπιον αυτού και θέλουσι ονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός, ο λελιτρωμένος του Κυρίου και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης ουκ εγκαταλελειμμένη. Ας πάμε τώρα και στη σελίδα 923. Να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο και το 22 εδάφιο. Σελίς 923, Ιώτα Ζήτα 22. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλω συνελθεί ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δε θέλετε ειδή. Και θέλουσι σας είπε ιδού, εδώ είναι ιδού, εκεί, μη πάγετε, μη δε ακολουθήσατε, διότι ως η αστραπή, η αστράπτουσα εκτής υπουρανών, λάμπη εις την υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη μέρα εκείνη. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τις γενεάς ταύτης. Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενήφευοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε εις την Κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας, ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν, καθήν ημέραν, καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικίας μη καταβίδει αναλάβει αυτά και ως της εν το αγρό ομοίως σας μη επιστρέψει στα οπίσω ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει την ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν και ως της απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη θέλου συνείστε δύο επί μιας κλίνης ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγοντες προς αυτόν, πού Κύριε, ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσιν συναχτή και η αετή. Αμήν. Πάλι ο προφητικός λόγος έρχεται να μας αποκαλύψει τα μέλλοντα να συμβώσει, όχι πλέον στον φυσικό Ισραήλ, αλλά στον Ισραήλ του Θεού, στον πνευματικό Ισραήλ, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. 600 χρόνια, 650 χρόνια π.Χ. πάλι ο προφητικός λόγος, ο θεόπνευστος και ο αψευδής αποκαλύπτει τα μέλλοντα να συμβώσει. Μιλάει λοιπόν για μια νέα Ιερουσαλήμ, για μια νέα Εκκλησία, το πνευματικό Ισραήλ, τον Ισραήλ του Θεού, καθώς μιλάει για την Ιερουσαλήμ, αλλά όχι την Σιών
όπως διαβάσαμε στον προφήτη Ζαχαρία, «Χαίρες φόδρα θύγατερ Σιών και αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ», αλλά μιλάει «Είπατε προς τη θυγατέρα της Σιών», την θυγατέρα της Σιών, αυτή την εκκλησία για την οποία ο Θεός είπε ότι είναι η αμόμητός μου, και θέλω να το δούμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πιο καθαρά, τις αποκαλύψεις της εκκλησίας όπως τις φανερώνει ο Λόγος του Θεού μέσα από το υπέροχο άσμα των ασμάτων. Να πάμε σελίδα 617 να δούμε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πώς την περιγράφει ο προφητικός λόγος, προφητικά το Πνεύμα το Άγιο, στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 6. «Τι σαύτη η αναβαίνουσα από τη ερήμου, ως στήλη καπνού τεθυμιασμένη με Σμύρνα και Λίβανον με πάσα αρωματικήν σκόνην του μυρεψού». Είναι η πρώτη αποκάλυψη της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπου την παρουσιάζει σαν αναβαίνουσα από έρημο τόπο. Δεν υπήρχε ξανά ακουστεί μέσα στη γη, μέσα στο έθνη όλα, αυτό το μυστήριο, το αποκεκριμένο και αποσεσιοποιημένο περί Θεού Πατρός και περί Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος, οι οποίοι έργο έχουν αποκαλύπτοντας ο Πατέρας των Ιησού Χριστών, ο Ιησούς Χριστός να πει «Εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, πύλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής». Και αυτή την Εκκλησία την περιγράφει ο προφητικός λόγος λέγοντας «Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει μέσα από την έρημο σαν στήλους καπνού που καλύπτουν όλη τη γη, με άρωμα όμως, με ευωδία Χριστού». Και όπως το προφήτευσε, έτσι και έγινε. Ο Ιησούς Χριστός βάφτισε με Πνεύμα Άγιο 120 άτομα στο Ανόη της Πεντηκοστής, και από εκεί ξεκίνησε η ευωδία του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Καθώς προφήτευσε και ο Ζαχαρίας λέγον «Αυτός είναι που θα λαλήσει η ειρήνη προς τα έθνη». Αλλά υπάρχει και αποκάλυψη της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας που είναι στη σελίδα 619. Και διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο και το 8ο εδάφιο. Σελίδα 619 από το άσμα ασμάτων, 6ο κεφάλαιο και 8ο εδάφιο. «Εξήκοντα είναι οι βασίλισσες και ογδοήκοντα οι παλακές και αναρρύθμιτοι είναι άνιδες. Μία όμως είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, είναι η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν, είναι αυτή για την οποία ανάμεσα από 60 βασίλισσες που θα πιστεύουν και θα κηρύττουν τον Χριστό, 80 παλακές και αναρρύθμιτες είναι άνιδες, μία όμως είναι η περιστερά του Κυρίου, αυτή την οποία θα ετοιμάσει ο Θεός για την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι αυτή η μόνη της μητρός αυτής και η εκλεκτή της τεκούσης αυτής, η αμόμητός μου». Είναι αυτή που θα αναγνωρίσει τον καιρό της επισκέψεως που έχει προσδιορισμένο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Θα ετοιμαστεί, καθώς λέει ο προφητικός λόγος του Θεού, «Είπατε προς την θυγατέρα της Σιών, ιδού ο σωτήρ σου έρχεται, ο μισθός του είναι μαζί του στα χέρια του». Το έργο που έχει ετοιμασμένο ο Θεός για την Εκκλησία και για τον κάθε ένα μέλος της Εκκλησίας που είναι το μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού, το έργο είναι ενώπιον αυτού, και αυτοί μόνο θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και θα ονομαστούν Άγιος λαός λελιτρωμένος του Κυρίου, και θα είναι πόλης ποθητή επιζητουμένη και ουχή εγκαταλελειμμένη. Η εντολή λοιπόν σε αυτή την εκκλησία, σε αυτή τη μία, την αμόμητο, την Αγία, την Αποστολική, την Καθολική, την Ένδοξη,
που έχει πάρει στερεά απόφαση να ακούει, να δέχεται, να πιστεύει και να υποτάσσεται μόνο στο λόγο το γεγραμμένο του Θεού και να διοικείται μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει ηγέτες, δεν έχει ηγεμόνες. Βεβαίως έχει διακονίες, έχει πρεσβυτέρους, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει δεν συστήνουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησούν Χριστόν, τον εαυτό μας δούλους, δικούς σας. Δεν έχει ηγέτες, δεν έχει ηγεμόνες, δεν έχει αρχιεπίσκοπους, δεν έχει αρχή οτιδήποτε, έχει μόνο δούλους. Τι είναι οι Απόστολοι, δούλοι, τι είναι οι ποιμένες, δούλοι, τι είναι οι Ευαγγελιστές, δούλοι, τι είναι οι Προφήτες, δούλοι, τι είναι οι Πρεσβύτεροι, δούλοι, τι είναι οι Διάκονοι, δούλοι, πιανού, όχι πρώτον του Ιησού Χριστού, των αδελφών του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Η εντολή λοιπόν είναι: περάσατε δια των πυλών, ετοιμάσατε την οδόν του λαού, επισκευάσατε την οδόν, εκρύψατε τους λίθους, υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Προετοιμαστείτε, προετοιμάσατε δια του Λόγου του Θεού να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι την ημέρα της επισκέψεως αυτών. Γιατί ο Κύριος μας είπε στους μαθητάς τότε, όταν το ρώτησαν οι Φαρισαίοι, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Τους είπε: δεν έρχεται έτσι ώστε να παρατηρείτε. Ούτε μπορεί να είναι εδώ, ούτε μπορεί να είναι εκεί, είναι ανάμεσά σας, είναι μέσα σας. Και μάθετε, είπε στους μαθητάς του, ότι θα έλθει η μέρα όταν θα κατανοήσετε το έργο μου, όταν θα σας αποκαλύψω για να το γράψετε και να το κηρύξετε, που θα θέλετε και θα επιθυμήσετε να δείτε μία εκείνων των ημερών του Υιού του ανθρώπου που θα έλθει να ετοιμάσει και να παραλάβει την Εκκλησία του. Αλλά δεν θα μπορέσετε. Δεν είναι για σας Πέτρο, Παύλο, Ιάκωβε, Ιωάννη, αλλά είναι που είστε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά είναι για την Αποστολική Εκκλησία αυτή, οι οποίοι θα χαίρονται, θα απολαμβάνουν, θα δοξάζουν, θα λαλάζουν, γιατί αναγνωρίσανε την ημέρα της επισκέψεώς τους και κηρύττουνε με όλη τη δύναμη της ψυχής τους και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου: ο Κύριος έρχεται ταχαίως να παραλάβει την Εκκλησία του. Στα χέρια του κρατάει το μισθό σας, κρατάει το έργο σας, για να τα αποδώσει εις έκαστον κατά τον κόπο του, ως είναι το έργο εκάστου. Έχουμε ευκαιρία, όπως είχε η Ιερουσαλήμ ευκαιρία, να δεχθούμε το Μεσσία, όπως δεν έκανε η πρώτη η Ιερουσαλήμ η φυσική. Έχουμε ευκαιρία να δεχθούμε το Χριστό, έχουμε ευκαιρία να αναγνωρίσουμε, και για να μας βοηθήσει ο Κύριος να καταλάβουμε, μας αποκαλύπτει πράγματα απίστευτα που μόνο ο Θεός μπορεί να ξέρει. Θα έλθει ο Κύριος άτι να στραπεί, να παραλάβει την Εκκλησία του, αλλά όπως αστράφτει η αστραπή κάτω από τον ουρανό και λάμπει κάτω από τον ουρανό, έτσι θα είναι η μέρα που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Ξαφνικά, δεν θα το δουν οι άνθρωποι, εμείς θα φύγουμε, θα μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή, εν ρηπεί ο φθαλμού, εν τη εσχά της άλπιγγη. Και προσδιορίζει ο Θεός ότι όταν θα γίνει αυτό, έτσι θα είναι τα πράγματα, όπως τον καιρό του Νοέ. Οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενήμφοβον, ενυφεύοντο, και μας περιγράφει θαυμαστά ο Θεός τη ζωή των ανθρώπων περίπου το 2.500 π.Χ. Οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, και επίσης ήταν γνωστός ο γάμος τον οποίο είχε θεσπίσει ο Θεός την πρώτη μέρα στην Εδέμ, ενύμφευον και ενυμφεύοντο. Μία κανονική φυσιολογική ζωή που όμως η αμαρτία αύξανε, και όταν έφτασε στο πλήρες, όταν δεν υπήρχε δίκαιος ούτε ης, εκτός από τον Νόε, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ο Θεός αποκάλυψε μόνος τον Νόε
μόνο στον Νόε, ότι σε 120 χρόνια θα καταστρέψω όλη τη γη, γιατί θα γίνει μέγας κατακλυσμός και καμία σάρκα δεν θα μείνει ζωντανή εκτός και αν πρώτον εσύ κατασκευάσεις κυβωτό, ακριβώς όμως για να μπορέσει να αντέξει ένα χρόνο μέσα στο φοβερό αυτό κατακλυσμό. Αν κατασκευάσεις κυβωτό εσύ μόνο όπως εγώ θα σου περιγράψω, όχι όπως την καταλαβαίνεις εσύ, και τότε θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου και όλοι όσοι πιστέψουνε στα λόγια σου, που για 1000 χρόνια θα κηρύττεις ότι ο Κύριος καταστρέφει όλη την οικουμένη. Είτε πιστέψωση είτε απειθήσωση, εσύ πρώτον θα κηρύττεις και δεύτερον θα οικοδομείς και τρίτον θα είσαι έτοιμος πάντοτε να εισέλθεις όταν ο Θεός το φανερώσει. Ενώ οι άνθρωποι συνέχιζαν να τρώνε, να πίνουνε και να νυμφεύουνε και να νυμφεύονται, ο Θεός εργαζότανε συνεργαζόμενος με τον Νόε για νέα πράγματα, νέα ζωή, νέες καταστάσεις. Και οι άνθρωποι δεν επίστευσαν, δεν εδέχθησαν, δεν εγνώρισαν. Δεν επίστευσαν στο Λόγο του Θεού, δεν εγνώρισαν ότι ο Θεός είναι αυτός που τους κηρύττει, που τους αποκαλύπτει για να σωθούνε. Και δεν εδέχθησαν την προσφορά του Θεού, την οποία όμως εδέχθησαν άλογα ζώα, τα οποία ο Θεός οδήγησε μέσα στην Κιβωτό, διεσώθησαν και έτσι ο Θεός έσωσε και τον Νόε και την οικογένειά του. Αλλά επίσης θα είναι, λέει η Γραφή, και όσοι ήταν εν τες ημέρες του Λότ. Και εδώ η μεγάλη διαφορά. Οι άνθρωποι έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλουν, εφύτευον οικοδόμουν. Έχει αλλάξει η τεχνολογία και ο πολιτισμός. Αλλά η αμαρτία έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Γάμος δεν υπάρχει πια, δεν ενήμφευον, δεν ενήμφευοντο. Η διαστροφή ήταν η κυριαρχημένη, ώστε όταν άγγελοι εισήλθαν να ελευθερώσουν το Λότ, το δίκαιο Λότ, ο οποίος όμως είχε εκλέξει όχι να είναι μαζί με τον Αβραάμ, αλλά να είναι πλούσιος σε άλλη γη. Κακή εκλογή, ο Θεός όμως τον αγαπάει παρόλα αυτά. Και τον ανάγκασε ο Θεός. Και είχε αποφασίσει να παντρέψει και με ανθρώπους από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, οι οποίοι βέβαια ποτέ δεν θα μπορούσαν να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός να φυλάει την καρδιά μας από τα επίγεια. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, οι φρονούντες στα επίγεια είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι όλεθρος, απώλεια. Το πολίτευμά μας είναι και πρέπει να είναι στον ουρανό. Οι επιδιώξεις μας, οι φιλοδοξίες μας, ο αγώνας στον οποίο αγωνιζόμαστε να είναι καλός, στηριζόμενος στο Λόγο του Θεού, όχι στη σοφία την ανθρώπινη, στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, για να αναγνωρίσουμε και να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός, να πετάξουμε εκείνη την ημέρα με μεταμορφωμένο το σώμα μας να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ο Κύριος έρχεται, ετοιμάστητε, φωνάζει ο Λόγος του Θεού, να απαντήσεις Κύριον των Θεών σου. Και πως θα ετοιμαστείς? Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, αλλά αυτούς που τον πιστεύουν. Μόνο η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι παρακυρίου, καθώς είναι και γραμμένο, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και πρέπει να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω μας, να εξητούμε, να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου, για να εκμεταλλευόμαστε τη δύναμη που δωρεάν δια του Ιησού Χριστού ο Θεός χάρισε στους πιστεύοντας εις Αυτόν, ώστε με την
δύναμη του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που έρχεται πάνω στη σάρκα μας ο άνθρωπος να μπορεί κατανοώντας με αποκάλυψη την ημέρα της επισκέψεώς του να μην είναι σαν όλους τους άλλους στην εποχή του Νόε αλλά να είναι σαν τον Νόε και την οικογένειά του, να μην είναι σαν όλους τους άλλους εκτός από το Λότ αλλά να είναι σαν το Λότ τη γυναίκα του, ο Θεός να φυλάει και τις κόρες του. Διαλύθηκε η οικογένεια του Λότ γιατί εξέλεξε το ποτάμι του κόσμου τούτου με τον πλούτο και δεν λογάριασε ότι εκεί κατοικούσαν άνθρωποι αμαρτίας και παραβάτες και έχασαν την ευκαιρία της ευλογίας του Αβραάμ, στον οποίον ο Θεός ανέμενε και ο Λότ είχε υποσχεθεί ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Και όχι μόνο υποσχέθη αλλά με όρκου διαβεβαίωσε. Ποιον έχεις πατέρα? Ανθρώπινα μιλάω, τον Αβραάμ ή τον Λότ? Είναι δική σου επιλογή. Τι διαλέγεις? Τον έρημο τόπο του Αβραάμ που ο Θεός του έδειξε και του είπε όπου πατήσει το ίχνος στον ποδό σου δικό σου θα είναι, έρημος είναι ο τόπος. Ή τον πλούσιο τόπο των Σοδόμων και των Γομόρων που σε λίγο ο Θεός θα βρέξει πυρ και θείον και ο Λότ θα καταντήσει πατέρας των Μωαβιτών και των Αμμονιτών, εχθρών του λαού του Θεού. Θέλω να περπατείτε, λέει ο Λόγος του Θεού, ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και επιμένω, συγγνώμη που το λέω έτσι, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Κάθε μέρα να εξαγοράζουμε τη μέρα μας υπέρ του Κυρίου. Μη χάσουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία όπως ο φυσικός Ισραήλ και ταλαιπωρήθηκε μετά μέσα στους διωγμούς, γιατί αν χάσουμε την ευκαιρία σαν πνευματικός Ισραήλ θα ταλαιπωρηθούμε μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου και θα είναι τρομακτικό. Όταν κράσει το Πνεύμα το Άγιο, ετοιμάστε να απαντήσετε Κύριο το Θεό σας. Ο Κύριος έρχεται, ετοιμαστείτε, γιατί εκείνη την ημέρα δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, η οποία σύζυγος Ούσα του Λότ εξήλθε, αλλά ποτέ δεν έφτασε. Όσοι εισήλθαν τον καιρό του Νόε, έσωσαν τη ζωή τους, την οικογένειά τους. Όσα εισήλθαν μέσα στην Κιβωτό και έγιναν κληρονόμοι των επαγγελών του Θεού. Όσοι εισήλθαν μέσα στην Εκκλησία και όσοι εξήλθαν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έσωσαν ως διαπυρός με απώλειες τη ζωή τους. Σήμερα είναι η μέρα επισκέψεως. Και δεν σας το λέω σαν άνθρωπος, φοβάμαι να σας το πω σαν άνθρωπος, αλλά σας το λέω εν το ονόματι του Χριστού. Σήμερα για μας που έφερε ο Θεός εδώ, είναι η μέρα επισκέψεως. Δοξάσατε, αλλά αλλάξατε, αλλά κατανοήσατε, ταπεινωθείτε. Και πείτε, εγώ το λέω, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Δεν ξέρω τι λένε οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι λένε οι άλλες εκκλησίες, οι άλλοι πιστοί, οι άλλοι χριστιανοί. Ας λένε ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί εξήκοντα ξέρω από το Λόγο του Θεού είναι βασίλισσες, ογδοήκοντα είναι παλακές, αναρρύθμιτοι είναι άνιδες. Μία όμως είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, αυτήν την οποία γέννησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η μητέρα της. Δεν θέλω να μοιάσω σε άλλους. Θέλω να είμαι μιμητής του Χριστού.
Θέλω να είμαι μιμητής του Παύλου, του Πέτρου. Θέλω να είμαι μιμητής της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αυτοί ήταν οι μιμητές του Χριστού. Δεν έχω άλλα πρότυπα να εκλέξω και να διαλέξω. Δεν θέλω να εκλέξω πρότυπα ανθρώπινα, κοσμικά, εκκλησιαστικά, θρησκευτικά. Δεν τα θέλω. Ένα πρότυπο θέλω. Την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δεν είμαι, δεν μπορώ, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός και θα με κάνει και θα με βοηθήσει και θα μπορέσω και θα έρθει να μας παραλάβει. Το πιστεύω, γιατί αυτό μου λέει, περάσατε, εισέλθετε. Κύριος είναι ο Θεός. Θέλω να πάω στον ουρανό. Τι να κερδίσω τον κόσμο όλο, να κάνω γεμάτο πορτοφόλι, να είμαι δημοφιλής και όμορφος και ωραίος και καλός κήρυκας και ποιμένας και προφήτης και ό,τι θέλετε και δάσκαλος και καθηγητής και να μείνω κάτω ακούγοντας το Θεό, ενώ εγώ θα λέω συγχώρεσέ με Κύριε, εν το όνομα Τι σου προφητεύσαμε, εν το όνομα Τι σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το όνομα Τι σου εξεβάλαμε δαιμόνια, και να ακουστεί η φωνή όταν κλείσει η πόρτα, ποτέ δεν σε εγνώρισα. Θέλω να είμαι ταπεινός, ήσυχος, φρόνιμος. Που να έρθει ο Κύριος και να μου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, εγώ ο Κύριος τα πολλά θα σε καταστήσω. Μην προσπαθήσεις εσύ να καταστήσεις τον εαυτό σου στα πολλά. Χάθηκες. Θα χάσουμε, αδελφοί, την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την ημέρα της επισκέψεώς μας. Ο Κύριος έρχεται. Ετοιμαστείτε να απαντήσετε Κύριον τον Θεό σας, να εισέλθετε στη δόξα του Θεού, να απολαύσετε την αιώνια ζωή, τη βασιλεία των ουρανών. Ο Κύριος έρχεται. Θέλουμε, Κύριε, να μας κάνεις δικούς σου μαθητές. Δεν θέλουμε να είμαστε δάσκαλοι, δεν θέλουμε να είμαστε καθηγητές, δεν θέλουμε να είμαστε άρχοντες, δεν θέλουμε να είμαστε μεγάλοι, θέλουμε να είμαστε πρόβατα της βοσκής σου και να ομολογούμε, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Αδελφοί, ζει ο Θεός. Μη χάσουμε την ευκαιρία. Δεν έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Τους χρόνους και τους καιρούς δεν τους ξέρουμε. Δεν προφητεύουμε πότε θα έρθει ο Κύριος. Δεν είμαστε ανόητοι. Δεν είμαστε ψευδοδιδάσκαλοι. Δεν είμαστε διδάσκαλοι. Είμαστε μαθητές που μαθητεύουμε τα πινάγωνα τη στάσα τη Μαρία στα πόδια του Χριστού και θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια του Χριστού. Εσύ διάλεξες την αγαθή μερίδα. Ας διαλέξουμε την αγαθή μερίδα. Ο Κύριος έρχεται, να είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε, όχι σαν το Λότ ως διαπειρός, αλλά πλουσίως δια των πυλώνων, να λάβουμε πλήρη το μισθό μας. Όλος ο ουρανός δοξάζει το όνομα του Χριστού και εμείς να δοξάσουμε μόνο το όνομα του Χριστού μέσα από τον Άγιο Λόγο Του, αλλά και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ας πούμε, αδερφοί, σήμερα δεν ξέρω τι λένε οι άνθρωποι, αλλά εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Δεν ξέρω τι λένε, ας λένε ό,τι θέλουνε, ο Κύριος να τους ευλογήσει. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο και να ταπεινώσουμε τα κεφάλια μας, να σκύψουμε κάτω και να πούμε, Χριστέ μου, άθλοι και ουτιδανοί είμαστε, άχρηστοι, για τίποτα δεν κάνουμε, αλλά εσύ είσαι ο Θεός που μας αγάπησες, εσύ είσαι ο Θεός που πέθανες για μας, εσύ είσαι ο Θεός ο αληθινός που θέλεις να έρθεις να μας παραλάβεις. Δόξασε το όνομά σου το Άγιο, δόξα σου, Χριστέ μου, αλληλούια.